Γιατί, εάν υπήρχε 1% να έχετε δίκιο, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί θα ψάχνω. Έτσι είναι ο Ολυμπιακός, έτσι λειτουργεί ο κάθε Ολυμπιακός. Αλλά δεν έχετε ούτε. Υπάρχει ένα 0 στο εκατομμύριο που έχετε άδικο. Γι' αυτό μου την έχει δώσει. Και γι' αυτό εγώ που δεν μισώ το ίντερνετ, αναγκάστηκα να. Πώς το λένε, να πω μέσα εδώ να ψάχνω να βγάλω τα μάτια μου. Τι έγινε πριν 20 χρόνια, τι έγινε πριν 10, τι έγινε πριν 5, τι έγινε πριν 2. Και καλά είπε και το βίντεο που το είπα και εγώ. Κάτι κλαδάκια λέει, πακεφιτεύει λέει και στην Πεντέλ. Κάτι γόπες εκεί, καρέλια άφιλτρα. Ε? Γι' αυτό εσείς τα βαζελάκια να προσέχετε και τους μπαμπάδες σας που πίνουν κόκα και έχουν και εξόγαμα. Ο μπαμπάς σας. Να δείτε ο μπαμπάς σας. Να το λες, ρε μπαμπά, μήπως είσαι, έχουμε κανένα εξόγαμο, γιατί έχω ένα παιδί, είμαι εγώ δηλαδή, έχεις ένα παιδί. Μήπως έχεις και κανένα εξόγαμο. Για ψάξτε τον μπαμπά σας, γιατί και αυτά διαβάζω και εδώ μέσα. Τον μπαμπά σας, τον μπαμπά σας, τον δικό σας μπαμπά. Κάθε βάζος έχει ένα μπαμπά, δεν έχει. Ψάξτε δηλαδή, μήπως έχει κανένα εξόγαμο. Πώς τα ακούτε αυτά, ε? Σας πονάει τώρα, θα σας πονέσει πιο πολύ. Πόλεμο δεν θέλατε. Από τη μία, το απέδειξε ο λαός του Ολυμπιακού, στη Φιέστα, με την Καλονή, 35.000 κόσμου και άλλες 5 απ' έξω, τουλάχιστον. Το απέδειξε στο ΆΚΑ, με την Ξάνθη, έτσι. Και θα τα αποδείξει και τώρα, που θα ανέβουν και τα διαρκείας. Όχι μόνο το μεταγραφών που θα κάνει ο Μαρινάκης, θα σας πω και για τις μεταγραφές. Αλλά δεν πάει άλλο ρε μάγκες αυτή η λάσπη. Και ευτυχώς που το έχετε πάρει χαμπάρι κάποιοι Παναθηναϊκοί και αεκτζίδες. Και το Θωμαϊδη τον βλέπει, η τηλεθέαση που έχει είναι 1,5%. Ο Φώτης και η Μαρία στο Στάρ έχουν πιο πολύ, που είναι μεσημέρι. Εντάξει, που δεν είναι και τόσο, είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Εδώ μιλάτε για μια λάσπη ενός, μιας ομάδος που είναι κορυφαία στην Ελλάδα και θα υπήρχε πιο πολύ κόσμος να μάθει τι γίνεται με αυτό το Μαρινάκι και με αυτό τον Ολυμπιακό. Όχι όμως, 1,5%, δηλαδή 3 και ο κούκος. Και αυτή το 1,5%, το 1 είναι η Παναθηναϊκή. Ενώ τα τσιράκια του Παναθηναϊκού. Δεν είναι τα κάτω Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Ούτε οι Παναθηναϊκοί δεν το βλέπουν με λίγα λόγια και το απέδειξαν και προχτές. Με τον Ατρόμητο. Στη Λεωφόρο, 4.000 εισιτήρια. Που βγήκατε δεύτερο για να παίξετε Champions League. Το απέδειξαν οι άλλοι εκεί πάνω. 3.000 εισιτήρια.